θα βλέπεις πως οι άνθρωποι φοράνε πολλές μάσκες. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να έμαθες στο survivor. Ούτε από πείνα, ούτε από κακουσία. Έτσι. Και συνεχίζουν να αλλάζονται χρώματα. Πώς φοράνε μάσκες και πώς προσποιούνται για να κερδίσουν αυτό που θέλουν στο τέλος της ημέρας. Και συνήθως αυτοί οι άνθρωποι είναι και αυτοί που δεν αξίζουν τίποτα στην έξω ζωή, να ξέρεις κι αυτό. Αυτοί που προσπαθούν τόσο πολύ για κάτι. Γι' αυτό είναι μόνοι τους. Γι' αυτό είναι μόνοι. Έχω ένσταση με τον Ορέστη Τσάνκ και με τον Πάνο. Περισσότερο με τον Ορέστη παρά με τον Πάνο. Ο Πάνος είναι ένα αρκετά καλό παιδί, το οποίο απλά επειδή του αρέσει το παιχνίδι και θέλει να παραμείνει, ψάχνει τρόπους στο μυαλό του για το πώς θα μπορέσει να παραμείνει παραπάνω. Το κάνει τελείως χωρίς πονηρία αυτό το πράγμα. Το κάνει απλά από τη λαχτάρα του να μείνει στο παιχνίδι χωρίς να έχει στο μυαλό του το έπαθλο, πιστεύω εγώ. Πιστεύω ότι είναι ένα παιδί το οποίο έχει στο μυαλό του μόνο το έπαθλο εξ αρχής. Διακρίνει στο βλέμμα του και στον τρόπο σκέψης του ότι σκέφτεται με πονηράδα και μόνο με στρατηγική. Και πιστεύω ότι κάθε κίνηση που κάνει μέσα στην ημέρα την κάνει για κάποιο λόγο. Αυτό πραγματικά με βγάζει εκτός αυτού και δεν μπορώ να... Εκτός αυτού, όχι να νευριάζω, εκτός αυτού που μπορεί ένας άνθρωπος να διαχειρίζεται τόσο καλά το εγώ του και να, οι πράξεις του να είναι όλες συγκεκριμένες και για κάποιο λόγο. Δηλαδή δεν έχει καθόλου αυθορμητισμό, όλα τα κάνει για κάποιο λόγο. Όλες οι υποφορίες που γίνανε μέχρι στιγμής, χωρίς να θέλω να κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου και δεν νομίζω κανένας δεν το θέλει, δεν παίζει μόνο ρόλο το αγωνιστικό κομμάτι, αλλά η συμπάθεια. Δηλαδή δεν είναι μόνο το αγωνιστικό κομμάτι. Και αυτό φαίνεται από την πρώτη ψηφοφορία μέχρι και σήμερα. Αν παίζει ρόλο η συμπάθεια, θεωρητικά εσύ δεν συμπαθείς πολύ την Ελισάβετ. Εγώ είχα πει ότι είναι ένα τρίπτυχο μεταξύ της αγωνιστικότητας, της συμπάθειας και της διαμονής, το επικοινωνιακό κομμάτι, στην καλύβα όλοι μαζί και πόσο βοηθάμε στο σπίτι ή στο μαγείρεμα. Όσο είναι αυτά τα τρία μαζί, που βγάζουν ένα τελικό αποτέλεσμα. Τώρα, άμα γίνανε λάθη ή όχι, εγώ προσπαθώ να τα ξεπερνάω τα λάθη, να προσαρμόζομαι στα καινούργια δεδομένα και έτσι θα συνεχίσω προσωπικά και ελπίζω και η ομάδα μου συνολικά μέχρι εκεί που μπορεί να φτάσει ο καθένας. Η τελευταία σου επιλογή ως υποψηφιότητα λόγω της ατομικής ασυλίας που έχει αυτήν την εβδομάδα, που ήταν η Ειρήνη. Τώρα, λίγες μέρες μετά, που σε λίγα λεπτά θα μάθουμε ποιος από τους τρεις υποψήφιους θα αποχωρήσει για πάντα από την ομάδα σου. Πιστεύεις ότι ήταν σωστή επιλογή? Καταρχήν θέλω να πω, γιατί υπόθηκαν διάφορα το περασμένο συμβούλιο, ότι πρώτα απ' όλα το είχα πει στην Ειρήνη και τους λόγους για τους οποίους, γιατί θεωρώ ότι είναι μια πολύ δυνατή και θα μπορεί να παραμείνει στο παιχνίδι με κάποιον άλλον που θα μπορούσα να ψηφίσω. Είναι το κομμάτι της ασυλίας πάρα πολύ δύσκολο, διότι πρέπει να υποδείξω κάποιον. Αν θα μπορούσα, δεν ήθελα να επιλέξω κανέναν. Και αρχίζω και δένομαι πάρα πολύ με τα παιδιά, πραγματικά. Δηλαδή, τους νιώθω φίλους μου πλέον, που για μένα η λέξη φίλος είναι πολύ σημαντική, έτσι. Και επειδή δεν το χόρτασα ακόμα, είμαι σχεδόν 2 εβδομάδες εδώ πέρα. Παρόλο που οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες, κυρίως με το κομμάτι της πείνας, θέλω να συνεχίσω να βρίσκομαι σε αυτή τη διαδικασία.